Η κάναβη έχει αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο την παράλληλη απώλεια σε αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών, ο οποίος έχει καταλήξει σε μία παταγώδη αποτυχία. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια όχι κάποιου ριζοσπάστη, αλλά του Κόφι Ανάν, ο οποίος πριν από 2 χρόνια έγραψε στο Spiegel ένα άρθρο πολύ προσεγμένο, γιατί είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο, αλλά παρόλα αυτά πάρα πολύ εχμηρό και εύστοχο ως προς την ουσία του. Το άρθρο αυτό του Κόφι Ανάν λέει «Παγκοσμίως ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών δεν έχει επιτύχει. Εκτιμάται ωστόσο ότι παρότι διεθνώς η επιβολή της απαγόρευσης στοιχίζει το λιγότερο 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, υπάρχουν σήμερα περί τα 300 εκατομμύρια άτομα ανά την Ιφίλιο που κάνουν χρήση ναρκωτικών συμβάλλοντας σε μια παγκόσμια παράνομη αγορά με ετήσιο κύκλο εργασιών 330 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι ώστε να αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αγορές εμπορευμάτων στον κόσμο. Η απαγόρευση, συνεχίζει ο Ανάν, είχε μικρό αντίκτυπο στην προμήθεια ή τη ζήτηση ναρκωτικών. Όταν η εφαρμογή του νόμου επιτυχάνει σε μία μεριά, η παραγωγή των ναρκωτικών απλώς μετακινείται σε μία άλλη περιοχή ή χώρα, η διακίνηση των ναρκωτικών γίνεται από άλλο δρόμο και οι χρήστες ναρκωτικών αλλάζουν ουσία. Το ίδιο συνέβη και με την απαγόρευση των ναρκωτικών. Οι μελέτες έχουν επανειλημμένα αποτύχει να αποδείξουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της αυστηρότητας που μπορεί να διέπει μια εθνική νομοθεσία και των επιπέδων χρήσης ναρκωτικών σε αυτήν. Η ευρεία ποινικοποίηση και η τιμωρία των ατόμων που κάνουν χρήση ναρκωτικών, οι υπερπλήρεις φυλακές, σημαίνουν ότι ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών αποτελεί κατά μείζωνα βαθμό πόλεμο εναντίον των χρηστών, δηλαδή εναντίον των ανθρώπων. Δεν ακούγουμε. Δεν ακούγουμε πίσω. Λοιπόν, πόλεμο... πόλεμο εναντίον των ανθρώπων. Συγγνώμη. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών, και μιλάω βεβαίως γιατί η κάναβη συμπεριλήφθηκε σε αυτά στα πλαίσια του Παγκοσμίου Πολέμου εναντίον ναρκωτικών, στην πραγματικότητα αποτέλεσε ένα εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής για την επέμβαση σε μία σειρά από άλλες χώρες. Παλιότερα ήταν η Κολομβία το μεγαλύτερο θύμα, σήμερα είναι το Μεξικό. Στο Μεξικό, ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών έχει οδηγήσει σε εκατόμβη. Οι αρχές του Μεξικού κατέγραψαν περίπου 7.500 ανθρωποκτονίες το πρώτο τρίμηνο του 2018, 20% αυξημένες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Την περίοδο που υπήρξε η πιο πολυέμακτη, πέρσι ήταν η πιο πολυέμακτη και φέτος έχουμε αύξηση 20% ακόμη. Το Μεξικό έκλεισε το 2017 με 25.000 και κάτι ανθρωποκτονίες. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται με τον λεγόμενο πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών. Και υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες εξαφανισμένοι από αυτή την ιστορία, από την ίδια ιστορία. Το Μεξικό έχει καταστραφεί, το πολιτικό του σύστημα έχει διαφθαρεί και καταστραφεί, η αστυνομία έχει διαφθαρεί μέχρι το κόκαλο και έχει σταματήσει, έχει αδρανήσει τη δράση και υπάρχουν συμμορίες ναρκωτικών οι οποίες χτυπιούνται η μία με την άλλη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πολέμου εναντίον των ναρκωτικών σε αυτή τη χώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, που καθοδηγούσαν παγκοσμίως και ξεκίνησαν αυτό το χαμένο πόλεμο, τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Εδώ έχω ένα χάρτη με τις διάφορες πολιτείες όπου και η φαρμακευτική αλλά και η εφορική κάναβη έχει νομιμοποιηθεί. Αυτό που βλέπετε με πράσινο, τώρα εδώ είναι λίγο χλωμό, αλλά εν πάση περιπτώσει
Αυτό που βλέπετε με κάπως πράσινο είναι οι περιοχές όπου η κάναβη έχει νομιμοποιηθεί πλήρως. Είναι στη δυτική όχθη, στο κέντρο και σε κάποιες περιοχές της ανατολικής όχθης. Υπάρχουν περιοχές που έχουν νομιμοποιηθεί μόνο οι φαρμακευτικοί και άλλες που έχουν μονιμοποιηθεί και οι δύο. Η φαρμακευτική είναι σε 29 πολιτείες και η φαρμακευτική και εφορική χρήση συγχρόνως είναι σε 9 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 64% των Αμερικανών είναι πλέον υπέρ της ελεύθερης χρήσης του φυτού και η νόμιμη οικονομία της κάναβης συνολικά και της φαρμακευτικής και της εφορικής έχει αγγίξει άγγιξε το 2017 πωλήσεις 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων η φορολογία κατέληξε στα ταμεία του Αμερικανικού κράτους. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο? Αυτός είναι ένας πίνακας που δείχνει ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο. Είναι οι κόκκινες περιοχές είναι εκεί που απαγορεύεται και οι μπλε περιοχές είναι εκείνες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιτρέπεται. Η Ουρουγουάη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που νομοποίησε την εφορική χρήση κάναβης το 2013 και καταγράφηκε ως παγκοσμίως η πρώτη χώρα που έκανε το φυτό νόμιμο για όλες τις χρήσεις. Υπήρχε και η Ολλανδία, στην οποία μπορούσε να καλλιεργήσει κανείς φυτά για προσωπική χρήση και είναι αποποιημένη καλλιέργεια, αλλά η πιο μαζική καλλιέργεια για την κάλυψη των αναγκών των coffee shop δεν είναι νόμιμη. Υπάρχει ακόμα η Κωνσταρίκα και το Περού, η Ισπανία, που τα είπε και ο Μάγης, μπορούν να καλλιεργούν το φάρμακο ή να συμμετέχουν σε λέσχες κάναβης. Υπάρχουν 800 κλαμπ στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Και στις παρακάτω χώρες η κατοχή συγκεκριμένης μικρής ποσότητας από 10 γραμμάρια έως, από 3 έως 10 γραμμάρια πρακτικά δεν διώκεται ή διώκεται, αλλά οι ποινές είναι σε επίπεδο τροχαίου προστίμου. Αυτές είναι Ολλανδία, Ελβετία, Τζαμάικα, Αργεντινή, Τσεχία από την Ευρώπη, Εκουαδόρ, Μεξικό, Εσθονία από την Ευρώπη, ξανά Αυστρία, Βέλγιο, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κωνσταρίκα, Κροατία, Γεωργία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία και Παραγουάη. Το παράδειγμα της Πορτογαλίας αναφέρθηκε ο Μάγης και θα το περάσω στα γρήγορα. Η δεκαετία του 80 ήταν μια καταστροφική δεκαετία από αυτή την άποψη των ναρκωτικών στην περίπτωση της Πορτογαλίας. Έκανε χρήση διαφόρων ουσιών το 10% του πληθυσμού και ήταν διαδεδομένο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το 2001 αποποινικοποίησε την κατανάλωση παράνομων ουσιών και σε λίγα χρόνια μειώθηκαν εντυπωσιακά όλες και οι χρήστες αλλά και τα κρούσματα, τα ιατρικά κρούσματα, δηλαδή HIV και υπατήτητα που συνδέονταν με τη χρήση και κυρίως της ηρωίνης. Είχαμε εδώ 66% μείωση στα δικαστήρια και 20% αύξηση στις θεραπείες απεξάρτησης. Είχαμε πτώση των θανάτων, είχαμε πτώση των ποσοστών με τα HIV και σήμερα η Πορτογαλία, προσέξτε, σήμερα η Πορτογαλία έχει το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης ναρκωτικών από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το χαμηλότερο ποσοστό έχει 0,9%, είναι τα νούμερα κάτω, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 6,1%, η Ιταλία 4,6% και η Γερμανία 3,2%. Έχει πέσει κάτω από το 1 η Πορτογαλία με αυτές τις δράσεις που έκανε και συνεχίζει να κάνει αυτό το διάστημα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, ο οποίος ήταν και συντηρητικός, εξήγησε πώς έριξε στο μισό την κατανάλωση ναρκωτικών και είπε ότι αποποινικοποιήσαμε όλα τα ναρκωτικά και αντιμετωπίσαμε την εξάρτηση σαν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας αντί για να είναι έγκλημα, το αντίθετο δηλαδή από αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το είπε
ο συντηρητικός πρόεδρος των Ηνωμένων, της Πορτογαλίας. Τώρα, θέλω να δούμε κάτι σημαντικό για την για τον Καναδά. Στον Καναδά τον Ιούλιο του 2018 θα επιτραπεί πλήρως η εφορική χρήση του φυτού από ενήλικες. Όμως, η οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, όταν και όπου είναι εφικτό να γίνει, θα πρέπει να συνδυάζεται με σαφέστατους κανόνες και οδηγίες και ενημέρωση του κοινού. Καταρχήν, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κάναβης σε νεαρή ηλικία. Προτιμήστε κάναβη με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϊδροκαναβινόλη, το δραστικό συστατικό δηλαδή. Μην χρησιμοποιείτε συνθετικά παράγωγα κάναβης όπως το K2 και το Spice. Αποφύγετε να καπνίσετε την κάναβη, προτιμήστε τους ατμοποιητές. Ορίστε ένα όριο στο πόση κάναβη θα χρησιμοποιείτε. Αποφύγετε τις βαθιές εισπνοές κάναβης. Αποφύγετε την οδήγηση και το χειρισμό μηχανημάτων όταν είστε υπό την επίρρεια κάναβης. Και μην χρησιμοποιείτε κάναβη αν είστε έγκυος ή έχετε προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία η κάναβη θα μπορούσε πιθανά να επηρεάσει αρνητικά. Και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που τα επηρεάζει αρνητικά. Και ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή σε όλους όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τάσσονται υπέρ της αποποινικοποίησης της εφορικής κάναβης, ότι θα πρέπει να κάνουμε σαφέστατα πολύ καθαρό στο κοινό ότι απευθυνόμαστε στους ενήλικες και όχι στους ανήλικες. Γιατί διαφορετικά είναι βέβαιο ότι αυτοί, όσο καλές προθέσεις και αν έχουμε, αυτές οι προτάσεις θα χρησιμοποιηθούν εναντίον όλης της προσπάθειας της αποδομενοποίησης της κάναβης και επίσης και της εισαγωγής και της διάδοσης της χρήσης της φαρμακευτικής κάναβης. Άρα νομίζω ότι θέλουμε προσοχή. Έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Πρέπει να επιμείνουμε ότι αυτή η δουλειά είναι δουλειά ενηλίκων, είναι απόφαση ενηλίκων, όπως επίσης είναι απόφαση αν θα καπνίζουν, αν θα πίνουν αλκοόλ κτλ. Και δεν είναι απόφαση ανηλίκων, τους οποίους πρέπει επίσης να προστατεύσουμε. Ο Κόφι Ανάν προτείνει τέλος τα εξής πράγματα. Πρέπει να αποποινικοποιηθεί η ατομική χρήση ουσιών. Η χρήση ναρκωτικών είναι επιβλαβής. Μιλάει εδώ πέρα κυρίως για τα άλλα ναρκωτικά, αλλά βάση επιπτώσει. Αλλά η μείωση των συνεπειών της είναι αποστολή του δημοσίου συστήματος υγείας και όχι των δικαστηρίων. 2. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ένας κόσμος χωρίς ναρκωτικά αποτελεί αυταπάτη. 3. Πρέπει να επιδιώκουμε ρύθμιση και δημόσια εκπαίδευση παρά ολική κατάργηση των ναρκωτικών, κάτι που δεν θα λειτουργήσει. Τα μέτρα εξάλλου που ελήφθησαν με επιτυχία για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού, ενός πολύ ισχυρού και επιζημίου εθισμού, καταδεικνύουν τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από κατάλληλες πολιτικές. Και τέλος, οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τι καταναλώνουν και να έχουν σαφείς πληροφορίες περί των κινδύνων για την υγεία τους και της ελαχιστοποίησής τους. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία προτείνει ο Κόφι Ανάν. Στην Ελλάδα η αποποινικοποίηση χρήσης θα είχε ως αποτέλεσμα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της μαύρης αγοράς, γιατί θα μειωθούν τα έσοδά τους, τη διασφάλιση της προστασίας δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων των χρηστών και την προστασία των ανηλίκων που τώρα παίρνουν, καπνίζουν ό,τι θέλουν και καπνίζουν και συνθετική κάναβη με πολύ αρνητικά αποτελέσματα και θα έχει και ανταποδοτικά ωφέλη για την κοινωνία και την οικονομία. Αυτές είναι προτάσεις που έχουν διατυπώσει ήδη οι λιόσποροι, από εκεί τους έχω πάρει. Το συμπέρασμα του Ανάν λέει το εξής και με αυτό τελειώνουμε. Με βάση την εμπειρία μου, οι καλές δημόσιες πολιτικές χαράζονται καλύτερα έπειτα από μια ψύχρεμη ανάλυση για το αν έχουν επιτύχει στην πράξη ή όχι. Αντιθέτως, η πολιτική που βασίζεται σε κοινές παραδοχές και διαδεδομένες εντυπώσεις μπορεί να αποτελέσει συνταγή για λαθασμένες ενέργειες και άστοχες παρεμβάσεις. Και αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας πουθενά αλλού δεν γίνεται τόσο αισθητός παρά στη διαμόρφωση των παγκόσμιων πολιτικών για τα ναρκωτικά, όπου πολύ συχνά υπερισχύουν τα συναισθήματα και η ιδεολογία παρά η τεκμηρίωση. Αυτά αντί για ως επίλογο.